Οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στι πανελλαδικέ εξετάσει διαγωνίστηκαν σήμερα στα μαθηματικά, συνεχίζοντα την προσπάθειά του για διεκδίκηση μια θέση στην τρίτο εκπαίδευση. Τα θέματα, όπω σχολιάστηκε, ήταν αντίστοιχη απαιτητικότητα με τα περσινά, ενώ είχαν μια κλιμακούμενη δυσκολία που δύνατο να ξεχωρίσει του καλά από του πολύ καλά προετοιμασμένου υποψήφιου. Τα θέματα που πέσανε φέτο ήταν ανάλογη δυσκολία με πέρυσι. Ήταν κλιμακωδά. Ε, υπήρχαν ερωτήματα που θα ξεκαθαρίζανε τον καλό μαθητή από τον κακό. Ε, ένα ένας μαθητής ο οποίος είχε προετοιμαστεί σωστά στο διακρότημα θα είχε γράψει πάρα πολύ καλά. Ε, Επίση, πιστεύω ότι ένας μαθητής ο οποίος ήταν μέτρια προετοιμασμένος θα μπορούσε να κουμπίσει το 12 με το 13. Ε, τα ερωτήματα μετά που ήταν λίγο πιο περίεργα, αν μου επιτρέπετε να το ΔΕΛΤΑ 1, όπου ήταν και ένα θέμα το οποίο είχε γεωμετρικό πρόβλημα, εκεί ίσως που τα παιδιά παρουσιάσαν τις περισσότερες δυσκολίε. Ε, αν κάποιο μαθητή μπορούσε να λύσει αυτό το θέμα και να ανταπεξέλθει καλά, θα έγραφε πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά τα θέματα στα μαθηματικά για του υποψήφιου των επαγγελματικών λυκείων, όπω αναφέρθηκε, σίγουρα ήταν θέματα που ήθελαν προσοχή στι απαντήσει, αν κάποιο ήθελε να γράψει άριστα. Ωστόσο, σχετικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγή, εκτίμηση των καθηγητών ήταν ότι ήταν επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε τη βάση να μπορούσε να την πιάσει ο κάθε μαθητή ο οποίο είχε κάνει μια σχετικά ικανοποιητική προετοιμασία. Νομίζω ότι ένα μαθητή ο οποίο και με ελάχιστο διάδρομο θα μπορούσε να έχει γράψει κοντά στη βάση. Δηλαδή θα μπορούσε ένα μαθητή να πιάσει τη βάση έτσι ώστε να έχει αυτό το ελάχιστο που ζητάει το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ. Οι εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων, που ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, διαγωνίζονται στην Κοινωνιολογία, τη Χημία και την Πληροφορική.